Με αίμα βάφτηκε η γιορτή της μητέρας στη Νέα Ορλεάνη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρη και τραυμάτισαν 19 άτομα που συμμετείχαν σε παρέλαση αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο παιδιά. Αν και κάποια από τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα, οι γιατροί ξεκαθάρισαν πως όλοι οι τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Κάποιοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο στήθος, στην κοιλιά και στα χέρια. Κάποιους οι σφαίρες τους βρήκαν στα κόκαλα, ενώ οι περισσότεροι χτυπήθηκαν σε κάποιο ζωτικό όργανο του σώματός τους. Είμαι σίγουρος πως η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Θα βρούμε τους δράστες, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας. Εκατοντάδες άνθρωποι ήταν εκεί, κάποιος είδε κάτι. Ο δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης δεν είναι ο μόνος που ζητά την βοήθεια των πολιτών. Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή 2.500 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στην σύλληψη των δραστών. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τις βομβιστικές επιθέσεις στη Βοστόνη και η νέα αυτή επίθεση αναζωπηρώνει την αντιπαράθεση σχετικά με την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ.